Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων που ανοίγουν ξανά από αύριο και η πλήρης εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων είναι το μεγάλο στοίχημα μετά το βραχυκύκλωμα που προκάλεσαν οι ελλείψεις των self-test. Στη μάχη για τον εφοδιασμό των σχολείων έχουν μπει και οι Δήμοι. Οι προσπάθειες ορισμένων μαθητών και εκπαιδευτικών να παραλάβουν δωρεάν τα self-tests που δικαιούνται από τα φαρμακεία απέβησαν άκαρπες, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λόγω των ελλείψεων. Γονείς και εκπαιδευτικοί που δεν κατάφεραν να τα προμηθευτούν θα μπορούν να πάρουν αύριο το πρωί από τα σχολεία, καθώς σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, οι διευθυντές θα βρίσκονται στις θέσεις τους ήδη στις 7. Τα σχολεία που δεν έχουν απόθεμα ειδοποιούν ήδη από σήμερα τις σχολικές επιτροπές για προμήθεια. Το 90% ήδη το έχει προμηθευτεί. Μετά θεωρούμε ότι βάση της ποσότητας οποίας δόθηκε, που είναι η μεγαλύτερη που έχει δοθεί ποτέ, ενώ σε ποσοστό, δηλαδή δεν εμφανιζόταν ποτέ παραπάνω ο κόσμος να πάρει, οι περιπτώσεις που θα υπάρξουν τις λειτουργίες θα είναι λίγες. Την πρώτη εβδομάδα όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να κάνουν 3 self-test και να έχουν μαζί τους τη σχολική κάρτα με το αρνητικό αποτέλεσμα τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή. Ενώ αυξημένος αριθμός τεστ θα πραγματοποιείται σε περίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα στην τάξη. Και ενώ η διασπορά της όμικρον είναι μεγάλη και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το σχολικό κουδούνι, ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τη λειτουργία των σχολείων. Τι θα γινόταν με τα σχολεία ήταν πάντα ένα πολύ σημαντικό δίλημα. Η διασπορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, ναι. Και αυτός ήταν ο λόγος που επέμεινα για την, ας το πούμε, παράταση των διακοπών μιας εβδομάδας. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών μιλούν για έλλειψη σχεδιασμού για το άνοιγμα, ακόμη και στη διανομή των self-test και λύσεις της τελευταίας στιγμής που θα προκαλέσουν δυσλειτουργία το πρωί της Δευτέρας στην έναρξη των μαθημάτων. Τεράστιες αυξήσεις στους λογαριασμούς βλέπουν έμποροι και επαγγελματίες, καθώς η επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις ξεκινά τον Ιανουάριο. Φουσκωμένα ποσά φτάνουν ακόμα και σε κλειστές επιχειρήσεις. Φουσκωμένους λογαριασμούς λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που βλέπουν τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο να εκτοξεύονται μήνα με το μήνα. 1.800 ευρώ. Πέρυσι. Είναι καθαριστικός. Ναι. Την ίδια εποχή πέρσι ήταν 960 ευρώ. Η νέα επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ξεκινά για τις επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου. Με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί που παίρνουν στα χέρια τους επαγγελματίες για τους προηγούμενους μήνες να μην καλύπτονται από τις κρατικές ενισχύσεις. Καλύπτουμε το 50% περίπου της αύξησης του κόστους στις επιχειρήσεις, σε όλες τις επιχειρήσεις, από πολύ πολύ μικρές μέχρι μεγαλύτερες. Αυξήσεις στις τιμές προαναγγέλνουν και οι αρτοποίοι, καθώς το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 130%, ενώ από το καλοκαίρι έχουν ανατιμηθεί ακόμα και οι πρώτες ύλες. Ειδικά για τους φούρνους πάντως, προβλέπεται και επιπλέον επιδότηση 30% στο φυσικό αέριο, ενώ για τα νοικοκυριά, όπως σημείωσε ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας, οι επιδοτήσεις θα εμφανιστούν μόνο στους εκαθαριστικούς λογαριασμούς. Μπορεί να μην υπάρχουν, να μην έχουν περάσει σε κάποιους λογαριασμούς, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει οι καθαριστικοί. Την ίδια ώρα ξεκινά και επιδότηση για την απόσυρση των παλιών ηλεκτρικών συσκευών που καίνε περισσότερο ρεύμα. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και θα αφορά παλιά ψυγεία, κουζίνες, κλιματιστικά και πλυντήρια, με τα νοικοκυριά να έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν καινούργια σύγχρονες τεχνολογίες, λαμβάνοντας επιδότηση από το κράτος. Νέο κύκλο κρίσης με την Ελλάδα επιχειρεί να ανοίξει Άγκυρα, καθώς ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας επαναφέρει την απειλή πολέμου. Μάλιστα, παρουσίασε και χάρτες με νησιά στο Αιγαίο και στο Κρητικό Πέλαγος, επί των οποίων αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Σε νέο επιθετικό παραλήρημα κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Αυτή τη φορά, ο ΑΚΑΡ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, απείλησε ανοιχτά τη χώρα μας σε περίπτωση που επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα έκανες 6 μίλια. Δόξασε την κατάστασή σου και μείνε εκεί. Να μην κάνουν λάθος υπολογισμό, λέγοντας ότι τώρα είναι η στιγμή για τα 12 μίλια. Αυτόν τον λάθος υπολογισμό τον έκαναν και άλλοι, δηλώνοντας μετά την 15η Ιουλίου, αυτός ο στρατός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να μην μας δοκιμάζουν σε αυτό το θέμα και να μην μπουν σε τέτοια περιπέτεια. Ελπίζω να μην κάνουν ένα τέτοιο λάθος. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας οξύμορο να εγκαλεί την Ελλάδα για προκλήσεις η Τουρκία, που απειλεί και αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία. Άλλωστε, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας είχε καλέσει τους Τούρκους να άρουν το Κάζους Μπέλι προς την Ελλάδα. Η άμεση ανάκληση του Κάζους Μπέλι και η άμεση αναγνώριση της ανυπαρξίας του τουρκολιβικού μνημονίου. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 αγνοούνται μετά την πτώση βράχων επάνω σε σκάφη κοντά σε καταράκτη στην νοτιοανατολική Βραζιλία.
Ένας τεράστιος όγκος βράχων ξαφνικά αποκολλήθηκε από το φαράγγι και έπεσε πάνω σε σκάφη που έπλεαν στα νερά της λίμνης Φούρνας. Αρκετοί τραυματίες υπέστησαν κατάγματα, ενώ ένας άλλος τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο σημείο αυτό, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα.